Αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία. Για να μην πάμε ακόμα εκεί όμως, κύριε Βαζόπουλο. Γιατί ακόμα είστε στην εξουσία. Μπορεί να είστε, δεν ξέρουμε, μπορεί να είστε και μέχρι το 16, δεν αποκλείεται. Όλα είναι πιθανά σε αυτήν την ζωή. Εμείς θα είμαστε για κάποιες τετραετίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακά και μετά το 16. Μετά βεβαιότητα. Στο 3 μετά το 5, κύριε Βαρτσόπουλε. Άλλο θέλω να ρωτήσω όμως. Αλλά επειδή δεν θέλω να αποφύγω τον γκολ. Πραγματικός. Πραγματικός γίνονται διαχειριστικά λάθη. Και θα συμφωνήσω επίσης απόλυτα μαζί σας ότι αυτό το έμφυα, α πούμε έτσι, είναι κακό πόδι για μας. Αλλά και πάλι θα πω, προσέξτε. Είναι διαχειριστικά λάθη μέσα στη λογική όμως ενός συγκεκριμένου συστήματος. Είναι διαχειριστικά λάθη μέσα στη λογική της μεταρρύθμισης, μέσα στη λογική της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Μεταρρύθμιση είναι ο έμφυα, κύριε Βαρτζόπουλο. Είναι μεταρρύθμιση ο έμφυα. Ναι, βεβαίως. Ο έμφυα είναι ένας ληστρικός φόρος που είναι μοναδικός σε όλη την Ευρώπη. Δεν λέγεται μεταρρύθμιση αυτό. Μεταρρύθμιση θα λέγονταν εάν όντως επιβάλλονταν σε όλα τα ακίνητα, σε όλη την ακίνητη περιουσία με μια δικαιοσύνη, με ένα δίκαιο τρόπο και όχι με αυτόν τον τρόπο του χαρατσιού. Δεν λέγεται μεταρρύθμιση. Και να προσθέσω κάτι, συγγνώμη κύριε Βαρτζόπουλε. Παίρνω λεφτά από όλους. Το καταλάβω, το δεχόμουν να μου το λέγατε έτσι. Και με πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ακούγαμε.